Κύριε Γεωργάτο, θα έρθω σε εσάς με την τελευταία δήλωση την οποία κάνατε περί Προέδρου, ότι πρέπει να πάψει να είναι κομματικός υπάλληλος, αλλά πρέπει να είναι δημιουργός, κοσμοπολίτης κλπ. Ακριβώς. Μπορείτε να μου αποδώσετε, παρακαλώ, τα χαρακτηριστικά του Προέδρου, του οποίου επιθυμείτε? Εννοείται ένα όνομα. Θα το προτιμούσα και αυτό. Εντάξει. Παρόλο που αποφεύγουμε συνήθως την ονοματολογία, ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης ήδη στη ΔΕΘ έκανε μια πρόταση. Έτσι, για το συγκεκριμένο συνταγματολόγο. Έκανε και μάλιστα ήταν εν αγνία του, ενδιαφέρομαι. Εντάξει, αλλά το θεώρησε τιμητικό παρόλα αυτά. Αλλά είναι και ενδεικτικό. Δεν περιμένουμε ότι το ποτάμι θα έκανε μια πρόταση και θα γινόταν αυτομάτως αποδεκτή από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και θα έπαιρνε και πλειοψηφία στη Βουλή. Και είπε και άλλα ενδεικτικά ονόματα. Σήμερα στο Reuters δήλωσε ότι θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο. Υιοθέτησε τη θέση του ποταμιού. Δηλαδή, και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Ένα μη πολιτικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο θα δείχνει ότι αυτό το πολιτικό σύστημα έχει μια ελάχιστη δυνατότητα. Τότε να υπερβεί τις αγγυλώσεις του και να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει να κάνει μέχρι τώρα. Και αν μου επιτρέπετε να έρθω σε αυτό και στο ζήτημα των συνεργασιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά δύο πράγματα, γιατί εμείς έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι για συνεργασίες. Οι θέσεις και τα πρόσωπα. Ως προς τις θέσεις, την προηγούμενη Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου επεξεργαστήκαμε θέσεις λεπτομερείς, 21 θέσεις εκφωνήθηκαν από τον ίδιο τον Σταύρο Θεοδωράκη και οι οποίες πρέπει να συζητηθούν, γιατί είναι συγκεκριμένες, κοστολογημένες, επεξεργασμένες. Και ως προς τα πρόσωπα, εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε οριοθετήσει, έχουμε πει ότι δεν θα πάμε σε κυβέρνηση με ακροδεξιούς λαϊκιστές, ούτε με αριστερούς λαϊκιστές που οθούν τη χώρα έξω από το ευρώ και την ευρωζώνη. Κύριε Γεωργάτη, και επιπλέον ερώτηση, θέλουμε σταθερούς υφυπουργούς σε κρίσιμους τομείς. Δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ποτάμι. Παρ' όλα αυτά, ανάμεσα σε εσάς και στους ανεξάρτητους Έλληνες υπάρχει τεράστιο χάσμα. Θα μπορούσατε να συνευρεθείτε σε ένα τέτοιο σχήμα και να μου απαντήσετε? Δεν μπορώ να προβλέψω ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί από τις εκλογές. Είναι άλλο αν το ποτάμι έχει 6-7% και άλλο αν έχει 12-15. Πάντως, είναι διαφορετική διαπραγμάτευση. Τα 21 σημεία, κύριε Γεωργάτε, τα διάβασα. Τίθενται σε συζήτηση με τα άλλα κόμματα? Βεβαίως, σε δημόσιο διάλογο έχουν τεθεί. Και δηλαδή να συζητήσουμε, γιατί να συγγνώμη, είχαμε, και να συγγνώμη, είχαμε απευθύνει και εμείς μια πρόταση 12 σημείων για τα οποία ο κύριος Θεοδωράκης μάλιστα απήντησε ηταμός απέναντι στην Δημοκρατική Αριστερά. Τώρα που έχετε τα 21 σημεία, μπορούμε να συζητήσουμε? Δηλαδή να καθίσουμε σε ένα τραπέζι τα δύο κόμματα και μαζί με άλλους να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε για την εφαρμογή ενός για την εφαρμογή προγράμματος. Σε περίπτωση κυβέρνησης προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε. Άμεσα δηλαδή. Μπορούμε. Δηλαδή μετά το συνέδριο το δικό μας μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει σύμπτυξη κομματική όμως. Όχι, δεν μιλάω για προφανώς. Κύριε Χαϊκάλη, ο λόγος εσάς. Για συνεργασία, διαμόρφωση. Αφήνω τον κύριο Χαλβατζίδη το τέλος. Τη εναλλακτική διακυβέρνηση. Εμείς για τον πόλεμο αυτό προς το παρόν έχουμε επιφυλάξει με τον τρόπο ο οποίος διαμορφώνεται. Μάλιστα. Κάτω από ποιες